Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakriti.gr. Ελεύθερος αφέθηκε ο ένας από τους 8 Τούρκους αξιωματικούς που κρατούνταν στη χώρα μας, ενώ την ίδια ώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει την Τουρκία για την προσωρινή κράτηση των 2 Ελλήνων στρατιωτικών στην Ανδριανούπολη. Μία θλιβερή ιστορία με σκηνές αστέγων στα ενετικά νεόρια. Θλιβερή ιστορία και για τον 59χρονο Δημήτρη που από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε άστεγος στους δρόμους χωρίς να τον γνωρίζουν τα παιδιά του. Θέμα ημερών, η προκήρυξη νέων ταυτοτήτων και στη χώρα μας. Πόσο θα κοστίζουν και ποιοι έχουν σειρά προτεραιότητας. Μπείτε στο neakriti.gr για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα, την Κρήτη και τον κόσμο, από το κινητό, το τάμπλετ και τον υπολογιστή σας. neakriti.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.